έχουμε εικόνα πόσα χρήματα έχουν δοθεί για τις αθλητικές υποδομές από την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, ώστε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Και δεύτερο ερώτημα, αν γνωρίζετε η διαδικασία με τα οικόπεδα και τα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, αν αυτά τα οικόπεδα είναι υπό εξέταση ή όντως έχουν παραχωρηθεί, αν το γνωρίζετε. Λοιπόν, όσον αφορά προηγούμενες κυβερνήσεις, όσο είμαι εγώ δήμαρχος, παρότι είχε ζητηθεί, δεν είχαν δοθεί χρήματα για αθλητικές υποδομές. Έχουν δοθεί χρήματα για μια σειρά άλλα έργα πολύ σημαντικά και τα έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο κατ' επανάληψη, τα έχω τονίσει. Δηλαδή δεν θα γινόταν περιμετρικός δαχτύλιος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θυμόσαστε την ιστορία με προηγούμενους υπουργούς κλπ. Για τις αθλητικές υποδομές όμως αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ ποτέ δεν έχω αρνηθεί ότι η χώρα μας είναι σε μια κατάσταση ακραίας οικονομικής κρίσης, ασφαλώς, αλλά βρε αδερφέ, σε σύγκριση ας πούμε με άλλες περιοχές, να πω ως παράδειγμα το Κρητικής, όπου είναι μια πόλη στο 1/3 της Καλαμάτας, έχει πολύ καλύτερες υποδομές. Προφανώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ο κατάλογος. Αυτό είναι προφανές. Αλλά αγαπητέ, πάμε προς τα εκεί. Αν διαβάσετε με προσοχή τον νόμο του Ιουνίου και τα χιλιάδες ακίνητα του ελληνικού δημοσίου που έχουν ενταχθεί εκεί, πάμε προς τα εκεί. Εμένα η διαμαρτυρία μου είναι ότι επιλέγεται μόνο η πόλη της Καλαμάτας και δύο ακίνητα από την περιοχή της Μεσίνης. Δεν θα αλλάξει η συγκεκριμένη επιλογή. Δεν θα αλλάξουν τα συγκεκριμένα ΚΑΕΚ. Και επίσης λέγω ότι αν αυτό συμβεί για την πόλη της Καλαμάτας, είναι παραλογισμός η Φραγκόλυμνα, μην το συζητάμε, είναι παραλογισμός το Μουσείο Μπενάκη, έστω και αν προτείνεται. Και αν εφαρμοστεί αυτό για την πόλη της Καλαμάτας, δηλαδή αν δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δάνεια και κάνει το τρίγωνο Κυλάκου Πανελλήνιο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, γιατί δεν ισχύει ούτε γενικό πολεμικό σχέδιο ούτε τίποτα, αυτό θα είναι καταστροφικό για την πόλη της Καλαμάτας. Δεν νομίζω κάποιος από εμάς να συζητάει οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο, έτσι. Και επίσης ήθελα να σας πω, κύριε Μουρίκη, ότι η τοπική κοινωνία και εν προκειμένου ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχουν ιδέα περί όλων αυτών που προτείνονται. Νομίζω το ξεκαθάρισα.